πολύ συμπληρωτές μας που μένουν στην εστία, πέρασαν ένα χειμώνα χωρίς να είναι επανήσει θέρμανση, χωρίς να έχουν ζεστό νερό. Που όταν έπαιρναν μέτρα όπως το να ανάψουν μια σόβα για να ζεσταθούν, έπεφτε το ρεύμα. Τον καιρό της αυτοματοποίησης και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης δεν είναι δεδομένο για ένα πληθύο που θα έχει φως, ίντερνετ και θέρμανση. Καθημερινά έχουμε άγχος για το αν θα μπορούμε να συντηρηθούμε μόλις πάρουμε το πτυχίο μας. Αν θα μπορούμε να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας. Εκεί μας έχουν φτάσει. Και ξεδιπλώνεται με αυτόν τον τρόπο και την πράσινη ανάπτυξη που μας φτάζουν τα χέρια της. Είναι ανάπτυξη για τους λίγους και καμία σχέση δεν έχει με εμάς. Πληρώνουμε τα πανάκριβα πράσινα χαράτσια και ταυτόχρονα ολόκληρες περιοχές της χώρας πνίγονται από τον καρκίνο των χωματερών και τις υποκόνου γάψεις. Επιπλέον δεν δεχόμαστε χιλιάδες φοιτητές να δουλεύουν με μισθούς πείνας και με ατελείωτα ωράρια, τα οποία δεν είναι σταθερά, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μοιράζει τις εκατομμύρια στους μεγάλους ομίλους του Ταμείου Ανάκαμψης.